Να καλησπερίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Παναγιώτη Δημητρόπουλο. Θα πάμε εκεί στα Bread Factory, διότι έχουμε μια μεγάλη δωρεά στα νοσοκομεία της Λάρισας. Και επιτρέψτε μου, βγάζω τη μάσκα γιατί έφυγε ο κύριος Τόρης, οπότε είμαι ξανά μόνος μου. Γεια σας, κύριε Δημητρόπουλε, γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, είστε καλά? Μια χαρά. Λοιπόν, κάνατε μια μεγάλη προσφορά. Έχουμε έρθει εδώ στη Λάρισα για να εγκαινιάσουμε, όπως είπατε, τις δύο κλίνες στο νοσοκομείο. Έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, κύριε Δημητρόπουλε. Λοιπόν, έχει κολλήσει η σύνδεση, γιατί είστε και σε εξωτερικό χώρο. Για να προσπαθήσουμε πάλι να σας ακούσουμε. Κάνατε μια μεγάλη δωρεά, λοιπόν, στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, στο Πανεπιστημιακό και στο Γενικό. Μάλιστα. Από μια κλίνη μέσα στο καθένα. Ναι. Μπράβο. Μάλιστα. Μπράβο. Και είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σαν Bread Factory, το ότι ενώ επεκτηνόμαστε και εξελισσόμαστε, έχουμε πάντα για επίκεντρο τον άνθρωπο. Είμαστε κοντά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πάντα. Ναι. Και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι επιλέξαμε τη Λάρισα σαν πρώτη αφετηρία, πρώτο κατάστημά μας της επαρχίας, ναι, πέραν από τα υπόλοιπα που έχουμε στην Αθήνα σε κεντρικά σημεία. Συμβολικά, διότι η Λάρισα είναι το κέντρο της Ελλάδος και χαιρόμαστε διπλά, γιατί η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει με πολύ ενθουσιασμό αυτούς τους πολυχώρους εστίασης που διαθέτουμε, ναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Να σας ρωτήσω, το κόστος μιας μονάδας εντατικής θεραπείας είναι μεγάλο, είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή η προσφορά σας δεν είναι καθόλου αμελητέα, δεν πήρατε ένα μηχάνημα εσείς. Ναι. Πήρατε όλο τον εξοπλισμό δύο μονάδων εντατικής θεραπείας. Ακριβώς. Και έχουμε δώσει και άλλα και στην Αθήνα, σε νοσοκομεία, στη Σωτηρία. Έχουμε κάνει και άλλες δωρεές κτλ. Αυτό είναι μέρος της πολιτικής του Bread Factory. Μπράβο. Όπου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, η κινητήρια φράση μας είναι κάθε μέρα και κάτι ακόμα. Ναι. Κάτι ακόμα για τους επισκέπτες μας, κάτι ακόμα για όλους όσους εργάζονται κοντά μας. Ναι, αλλά και για την ίδια την κοινωνία, η οποία έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή από αυτές τις κλίνες της μονάδας εντατικής θεραπείας, γιατί τις χρειάζεται, γιατί είναι κατηλημμένες οι περισσότερες τούτη την ώρα, δυστυχώς, με ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, και είναι μια ανάσα. Να σας πω, από πότε μπαίνουν στο σύστημα υγείας οι δύο αυτές μονάδες? Από αύριο. Από αύριο κιόλας, έτσι. Αύριο το μεσημέρι, βεβαίως, έχουμε τα εγκαίνια, ας πούμε, ναι, και των δύο κλινών. Ναι. Και είναι, σήμερα συνδέονται, δηλαδή, και από αύριο λειτουργούν. Κανονικά. Από αύριο λειτουργούν. Μάλιστα. Εύχομαι, πραγματικά, αρχικά σας ξαναλέω συγχαρητήρια και εύχομαι οι άνθρωποι που θα νοσηλευθούν σε αυτές τις δύο μονάδες μόνο καλά να πηγαίνουν, να αποσωληνώνονται γρήγορα. Έτσι, και σε κάθε μονάδα εντατικής θεραπείας, σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, να μην έχουμε άλλα θύματα από τον κορονοϊό ειδικά, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα νοσήματα. Και μπράβο για αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματικά είναι σπουδαία, γιατί αποδεικνύεται το κοινωνικό ρόλο που έχετε, γιατί οι εταιρείες, οι ιδιώτες, σε αυτή την πανδημία, την περίοδο αυτή, φάνηκαν ότι στηρίζουν το δημόσιο, στηρίζουν το σύστημα υγείας, στηρίζουν κάθε δομή του δημοσίου, και αυτό είναι υγιές και είναι και άξιο συγχαρητηρίων. Οπότε σας ξαναλέω μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γυρίζετε και έτσι. Καθημερινά εξελισσόμεθα και πάμε προς να είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να έχουμε ακόμα και υγεία και ευεξία για όλους μας. Δηλαδή, είναι μέρος των πρωτοβουλειών μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δημητρόπουλε. Να είστε καλά. Πάντα να κάνετε να τέτοια καλά και το καλό, ξέρετε, γυρίζει πίσω. Οπότε θα σας γυρίσει σίγουρα σε καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ να επεκτείνετε και την εταιρεία σας συνέχεια, υγεία, περισσότερο. Υγεία σε όλους. Γεια σας.